Καλησπέρα, Στάθη. Καλησπέρα. Πήγε κιόλας μεσημέρι. Πήγε. Αργήσαμε πάρα πολύ. Κοδεύει να βραδιάσει από ό,τι βλέπω και ναι. Ανησυχούν οι δικοί μας. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση για σήμερα. Υπήρξαν κάποια προβληματάκια τεχνικά. Σας είχαμε υποσχεθεί κάτι την προηγούμενη φορά. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά που τους είχαμε πει. Ναι, αλλά είχαν συμπληρώσει τα μηνύματα που είχαμε πει. Άρα, όχι. Άρα και εσείς δεν είσαι συνεπείς, οπότε... Άρα είμαστε ισοπαλία. Λουστείτε μας τώρα. Τελειώσαμε. Να φύγουμε από τώρα. Αν δεν έχουμε έχουμε και αυτό βέβαια. Ποιοι είμαστε, μας ξέρει ο κόσμος, πρέπει να κάνουμε. Μας ξέρουνε άραγε. Ίσως και να μας ξέρουν, λες. Για να τους ξαναπούμε λίγο, ποιοι είμαστε ακριβώς. Ο Παναγιώτης Ακαμάτης. Ο Στάθης ο Βλάχος. Είμαστε στην Citizen TV. Στην εκπομπή Άσοχη 2. Στην πρώτη web TV της Θεσσαλονίκης. Στιγμαρκή εκπομπή κάνουμε. Θα προσπαθούμε... Θα προσπαθούμε κάθε φορά να σας πηγαίνουμε ταμείο, όσο μπορούμε βέβαια. Το φόρο δεν έχει κάνει τίποτα ωραίο. Κάτι παρεμβολές βλέπω γιατί εδώ πέρα. Γιατί πετάγονται, δεν πειράζει, θα τα φτιάξουμε στο μοντάζ να φώνεσαι. Υπάρχουν κάποια πράγματα από εδώ πίσω βλέπω. Mm. Είναι κάτι καινούργιο. Και κάποια εβδομάδα θα προσθέτουμε. Λοιπόν, κανονικά έπρεπε να έχουμε live εκπομπή, απλά θα, όπως είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα, θα πούμε παιχνίδια που είδαμε και κρατήσαμε, θα σας πούμε τι θα παίξουμε ουσιαστικά. Τι έχουμε παίξει. Τι έχουμε παίξει. Και ό,τι θέλετε εσείς μπορείτε να στείλετε μήνυμα, ό,τι προτάσεις απαντήσουμε. Όσο είναι ενδυμασμένοι. Και όσο μπορούμε βασικά να βοηθήσουμε κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και αντίξεις συνθήκες. Θα έρθουμε με κασκόλ την άλλη φορά. Με κουβέτες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για τα παιχνίδια του Σαββάτου τις μετά τις 8, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Από ό,τι βλέπω, Στάθη, εδώ πέρα υπάρχει η Ολλανδία, το Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, πρώτη και δεύτερη. Υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι της Λάτσιο με τη Γιουβέντους που ναι, έχω δει και έχω ψάξει λίγο ειδικά για αυτό το παιχνίδι να παρακαλάνε οι φιλάθλοι της Λάτσιο να χάσει η ομάδα τους για να μην πάρει το πρωτάθλημα μισητή Ρώμα. Καλώς. Οπότε ίσως να έχουμε ένα καλό διπλό εδώ πέρα. Το κρατάμε αυτό. Και από εκεί και μετά Χιλή και Μεξικό. Ας ξεκινήσουμε από σένα, Στάθη. Τι έχεις κρατήσει από εδώ? Όπως είπες για το Λάτσιο Γιουβέντους, ντέρμπι στα χαρτιά. Τώρα αυτό που λένε οι φίλοι της Λάτσιο και ο παδί. Πολλές φορές ισχύει όμως. Ισχύουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν είναι Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία γίνονται πράγματα. Δεν είναι. Γίνονται πολλά. Σίγουρα. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό το διπλό. Ναι, είναι λόγω απόδοση και λόγω καλύτερη ομάδα η Juventus. Έξω βέβαια το βρίσκουμε λίγο παραπάνω, είναι 66 για την ακρίβεια. Με 1,70. Μια καλή απόδοση. Και. Αυτό, ναι, το διπλό του Juventus. Είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσουμε σήμερα. Μπορεί να το παίξει και μόνο από διπλό που σε ενδιαφέρει. Ναι, εντάξει, 10 ευρώ πάλι, αλλά 6-7. Μπράβο. Από εκεί και μετά πάμε Βέλγιο ή Γαλλία. Πάμε Γαλλία. Πάμε στη Γαλλία. Η αγαπημένη μας. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία προσωπικά έχω να πω πριν ξεκινήσω ότι το Τουλούζ Μπαστιά αναβλήθηκε για σήμερα. Πάλι έχουμε κακοκαιρία. Υπάρχει κακοκαιρία. Ίσως γίνει αύριο το παιχνίδι. Ίσως όμως... Αύριο που θα έχει ήλιο δηλαδή. Ίσως... Ναι, τώρα μας τα έχεις, μου φαίνεται, Στάθη, θα πάμε κάπου αλλού, δεν νομίζω για ναι, στοίχημα να μιλήσουμε, από ό,τι βλέπω. Έχεις δίκιο, ναι. Είμαι ξεφεύγω. Είσαι από χτες ακόμα, δηλαδή, είσαι ακόμα από χτες. Ναι. Γιατί μαθαίνω πολλά τελευταία.
Αυτό που είμαστε θες δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν, είναι δηλαδή. Ναι. Αλλά ο κόσμος θέλει να μάθει για στοίχημα και δεν θέλει να μάθει τα προσωπικά μας, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε ας πάμε στη Γαλλία λίγο γρήγορα. Γαλλία έχω κρατήσει τρία παιχνιδάκια. Το ένα παιχνιδάκι είναι Μομπελιέ Νις για Άσο. Μια Μομπελιέ η οποία έχει καλή έδρα. Πιστεύω ότι στον ΟΠΑΠ με το 1.75 που έχει θα το πάρει το παιχνιδάκι. Στο Βαλενσίαν Λοριάν που το έχω προτείνει και στο site που είμαι, συγκεκριμένα στο στοιχηματίζουμε.com και στο Betting Star Blogspot. Εδώ θα πάω ρισκαδόρικα με το Χινάρι. Βαλενσίαν Λοριάν Χ. Και ένα τρίτο παιχνιδάκι που έχω κρατήσει από Γαλλία είναι το Αζαξιό Σωσό. Θα κινηθώ προς τον Άσο με μια πολύ μικρή κάλυψη στο Χ. Δεν ξέρω. Λόγω της καλής που γίνεται σε φόρμα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Θέλω να παραμείνω στην κατηγορία, έτσι. Από τη... Ναι, είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Παίζανε και κύπελο πρόσφατα. Αυτά τα τρία παιχνιδάκια έχω κρατήσει από Γαλλία. Ωραία. Ενδιαφέρον. Από εκεί και μετά στην Ισπανία θα πήγαινα με ένα πιθανό οβεράκι αν όχι στο goal Lugo Barcelona Β. Δηλαδή όποιος θέλει κρατάει το over, όποιος θέλει κρατάει το goal. Είμαι μεταξύ δηλαδή goal και over ή μπορεί κάποιος να το παίξει 2-3 goal στο ισπανικό αυτό εδώ πέρα. Το Las Palmas Alaves προς τον Άσο. Αυτά θα κρατούσα από Ισπανία και στο Βέλγιο κινούμε με ένα παιχνιδάκι την Mons Malines στο διπλό. Αυτά από μένα για το βράδυ. Για σήμερα, για τα σημερινά, ναι, για το Σάββατο. Τώρα στο από Ολλανδία θα κρατούσα μια ρόντα. Και όπως έχω γράψει και στο site, αν και αρχίζω 8 παρατέταρτο μια βόμβα, ίσως έχουμε την Ten Hag με τη Feyenoord στον Άσο. Είναι μεγάλη απόδοση. Έχω μάθει ότι σ' αρέσουν οι μεγάλες αποδόσεις. Ναι, μου αρέσουν. Οπότε βλέπω... έχω δει λίγο έτσι ότι ποντάρεται λίγο αυτό το ασάκι. Και... Λίγο, άμα είναι λίγο. Πηγαίνω προς τα γέννη και καλή η απόδοση. Είναι 4.75. Και ξεκινάμε τώρα για Κυριακή. Ξημερώνει λοιπόν, Κυριακή, τρώμε πρωινό, καφέ, φτάνουμε στις 1.30 ώρα, το παιχνιδάκι Βερόνα Ρώμα και θα το δω κιόλας. Πίτσα Ρώμα. Δεν ξέρω τώρα, πίτσα θα... Έχουμε πίτσα Βερόνα και πίτσα Ρώμα. Και Ρώμα, αλλά οπότε ποια είναι η πιο καλή θα λέγαμε. Λοιπόν, η Βερόνα στο 4.25 έχει πολύ καλή έδρα. Φέτος. Δυσκολεύεται βέβαια τελευταία. Δεν ξέρω. Και η Ρώμα για διπλό είναι και αυτή τώρα. Πάει, αρχίζει και ανεβαίνει. Αλλά το 1.65 δεν μου αρέσει. Θα ήθελα λίγο παραπάνω να απόδοση το διπλό στη Ρώμα. Για... Κατάλαβα. Λίγο παραπάνω. Οπότε δεν θα. Ούτε άξιο ούτε διπλό. Δεν θα μπλέξει δηλαδή με σημείο. Αλλά πιστεύω όμως και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν. Άρα πας στο goal goal. Μικρή απόδοση στο ΟΠΑΠ, 1.45. Ναι. Βέβαια, τώρα, αυτοί που παίζουν μικρά ποσοστά... Ναι, αν προτιμούσα όμως να παίξω από αυτό το σημείο ποιος θα κερδίσει, θα πήγαινα ρισκαδόρικα με τη Βερόνα ότι... για την απόδοση λόγω από... Μάλιστα. Από εκεί και μετά, πιο νωρίς, στις 1 η ώρα, υπάρχει το παιχνίδι Αλμερία Χετάφε. Την προηγούμενη φορά είχα πει για Χ2 Sociedad, μας έκανε το χατήρι, βγήκε το Χινάρι, 2-2 σκορ αν θυμάμαι καλά. Τώρα θα πάω στο Άσοχη, όχι μηχρόνο τελικό, Άσοχη κανονική διπλή ή πληρωμένη, δηλαδή προς την Αλμερία κοιτάω περισσότερο. Αν και είναι διπλή, ευκαιρία, δηλαδή. Διπλή πληρωμένη θα έλεγα,
Γιατί ήδη πήρε ευκαιρία. Ναι, γιατί καλύπτεσαι, έχει μεγάλα ποσοστά, είναι 2,20-3,35. Οπότε με καλύπτει για άσο όχι πληρωμένη η διπλή και τη Sporting Gijón προς τον άσο. Για να κλείσω το μεσημεριανό μου δελτιάκι, θα έλεγα. Μετά πάμε, έχει φαγητό, ξέρω εγώ, σουβλάκι. Ναι, μετά ο καθένας πηγαίνει όπου θέλει να πάει, εξαρτάται τι θα πάει. Και φεύγουμε για να... Έχουν και σχόλια ειρωνικά από... από κάποια άτομα. Αν ξέρει η κουμπί να φύγει, μπορεί να φύγει, ας πούμε, αλλά εντάξει. Ας κρατήσει τις υποσχέσεις λιγάκι. Ναι, πρέπει να κρατάει τις υποσχέσεις του. Όλος ο κόσμος που όλοι όσοι δεν φοράνε παντελόνια έτσι λένε. 20 σχόλια είχατε. Όχι. Παιδιά, οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να βοηθήσετε να... για να πραγματοποιήσουμε και κάποιες... ψυχίες μας. Στο τσαφ, στο τσαφ, είδατε. Γι' αυτό και εσύ έπρεπε στο τσαφ να φέρεις κάτι να δω. Στο τσαφ. Στο τσαφ. Στο τσαφ, φύγατε. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει ότι... Εμείς τις είδαμε φυσικά, ήταν ωραίες οι παρουσίες, δεν μπορώ να πω όχι, αλλά, Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω αν ήταν ωραίες παρουσίες ή όχι. Okay. Θα δείτε εσείς, εσείς θα κρίνετε και θα μας πείτε. Την επόμενη φορά. Για να είμαστε και αντικειμενικοί, όχι να μας λένε ότι είμαστε κακοί κιόλας. Ή καλοί αντίστοιχα. Οπότε πάμε λίγο παρακάτω. Για να ξεφύγουμε λιγάκι από τα... Ναι, αφού φάγαμε τέλος πάντων και, και κοιμηθήκαμε μέσα το μεσημέρι, θα πεις εσύ τι έχεις και κάνει εγώ να μου από εκεί και μετά υπάρχει ένα παιχνιδάκι Λεβαδιακός Άρης. Φέτος τον βλέπουμε πάρα πολύ χάλια τον Άρη. Δεν τον βλέπω να κρατιέται στην Αλφα Εθνική. Σίγουρα, όποιος θέλει να το παίξει. Ο Σούλης δεν είναι προπονητής. Ο Σούλης, ναι, ναι, αλλά είχαν προβλήματα με τα δελτία, είχαν προβλήματα πολλά. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν θα παίξω τίποτα. Και την προηγούμενη φορά είχα πει μια βόμβα για τον Άρη, άσοχη, βγήκε χινάρι, δεν έπαιξα φυσικά και βγήκε. Ίσως να τον κάνω καλό τον Άρη, αν και δεν είμαι Άρης, αλλά ίσως το κάνω καλό που δεν θα παίζω. θα πήγαινα εγώ Ιταλία τώρα. Κατευθείαν δηλαδή, αφού έχω περάσει το μεσημεριανό μου φαγητό, θα πάω κατευθείαν Ιταλία. Και Ιταλία συγκεκριμένα ξεκινάω με το Χ με ρίσκο πάλι στο Πάρμα Ουντινέζε. Από ό,τι καταλάβατε, έχω πολλά ρίσκα δώρικα σημεία πάντα. Μήπως έχεις τίποτα καμιά παρμιζάνα έτσι. Όχι, 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 όχι. Απλώς βλέπω λίγο κάποια χινάρια μιλημένα, να το πούμε, προς τα εκεί πηγαίνουμε, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα καλό χινάρι αυτό και λίγο θα πήγαινα στον άσο της Τωρίνου. Από εκεί και μετά τη Σαμπτόρια που είπες, έχει πολλές ελπίδες για τον άσο, αλλά μέχρι εκεί δεν θα έλεγα τίποτα παραπέρα. Οπότε έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα. Ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο βλέπουμε συνέχεια ανατροπές. Βλέπεις άλλα σημεία, οι έδρες σπάζουν και θα πάω στον ΠΑΟΚ Βέρεια. Ένα περίεργο παιχνίδι θα έλεγα είναι αυτό, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Μπορεί να είχαμε κανένα δύο ημίχρονο άσο τελικό, πολύ ρίσκο, αλλά πιο πολύ στο over. Πιστεύω ότι θα ανοίξει το παιχνίδι, θα έχουμε τουλάχιστον 3 γκολ, οπότε μάλλον για ένα οβεράκι στο ΠΑΟΚ Βέρεια θα ήταν ένα καλό σημείο, 1.70 κιόλας έχει. Α, ναι, είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Και από εκεί και μετά ένα άλλο παιχνίδι που είχα κρατήσει και παίζει Δευτέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα είναι το Εργοτέλης Πανετολικός, θα πήγαινα προς τον Άσο. Την άλλη φορά είδαμε έναν Εργοτέλη που έφερε Χ, τώρα θα πάω στον Άσο. 2.15 απόδοση, ίσως στηρίξουν αυτή την απόδοση. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν συζητάω για τον Ολυμπιακό, 1.28 με την Ξάνθη, δεν θα έπαιζα τίποτα σε αυτό.
Εκτός και μόνο αν πάμε πάλι με ημίχρον τελικά, ένα Χ2 ή Άσο2, καμιά ανατροπή εκεί πέρα, γιατί θέλει κάτι τέτοια να κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί όχι. Δεν ξέρω εσύ τι γνώμη έχεις για αυτά τα παιχνίδια. Ναι, και εγώ δεν θα ασχοληθώ με τον Ολυμπιακό. Δεν αξίζει. Είναι και η απόδοση τέτοια που... Για τον ΠΑΟΚ που είπες... Ναι, μάλιστα το 1.70 στο over, η απόδοση του over. Πιθανό, δεν έχει δυσκολία σκοράρισμα τόσο πολύ. Κυβέρια δεν έχει τόσο καλή άμυνα. Μας το απέδειξε και την προηγούμενη αγωνιστική. Μετά κάτι άλλο για το Λεβαδιακό Άρης. Παικτικά είναι άσος, κανονικά ποδοσφαιρικά, όπως λέει ποδόσφαιρο και ξέλεγε λίγο μπάλα, αλλά ποτέ δεν ξέρει ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Είπαμε για Ιταλία. Και φεύγουμε για να πάμε Ισπανία. Ναι, πετάμε Ισπανία. Εκεί... Τι είναι, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τον Μπαρτσελόνα Μάλαγα. Ούτε μάλλον η Μάλαγα μπορεί να ασχοληθεί με την Μπαρτσελόνα. Γιατί? Λοιπόν, για να δούμε κάτι άλλο, ας πούμε. Έχει κάτι, εδώ βλέπω κάτι μεξικά, κάτι το Λούκα και τσίλι, πέπες, που δεν έχω ιδέα. Α, έχουμε το Βογικάνο Αθλέτικο, αλλά πάλι δεν αξίζει το 1.33. Εγώ... Δεν μου αρέσει να αποδοσέβουμε, φτάνει άλλο. Εγώ θα πήγαινα σε ένα οβεράκι στην Ισπανία, είναι στο Σασούνα Αθλέτικο Μπιλμπάο, με λίγο ρίσκο θα έπαιρνα το 1.80 που έχει. Το 2.75 κωδικός στο κουπόνι της Κυριακής είναι, ναι. Ο Σασούνα Αθλέτικο Μπιλμπάο, πιστεύω ότι έστω και λίγο ζόρικα να μας δώσει αυτό το οβεράκι για όσους παίζουν over. Και από εκεί και μετά θα πήγαινα με την Real Jaén, με την ομάδα που παίζουν στο goal-goal. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες θα βγάλουν γκολ. Τώρα αν θα βγει και το βεράκι, θα προτιμούσα καλύτερα το γκολ-γκολ και από εκεί και μετά βλέποντας και κάνοντας. Και στο Σαμπαντέλ Ποενφεραντίνα, νομίζω και εκεί πέρα ένα γκολ-γκολ αξίζει ένα πονταρίσμα. Μόλις είδα ότι παίζουν και Μονακό και Μονακό Μαρσέιγ. Ένα πολύ καλό παιχνίδι. 1.65 το Νάστο Μονακό. Μ' αρέσει, δεν ξέρω γιατί το καιρός είναι να... Να πάρει μια νίκη και η Μονακό, ναι, είναι καλό το ποσοστό. Πιστεύω και εγώ στον Άσο αυτόν. Και μπορούμε να το παίξουμε και μόνο αποδεκτό ή μπορούμε να το συνδυάσουμε και υπάρχει, ό,τι άλλο θέλουμε. Και υπάρχει ακόμα ένα παιχνιδάκι, Μπορντό σε Ντετιέν, ένα πολύ καλό παιχνίδι και εδώ πέρα. Και εδώ θα πάω με τον Άσο, με την Μπορντό δηλαδή θα πάω. Πιστεύω έστω και δύσκολα, έστω με 1-0, 2-0 να πάρει το παιχνίδι Μπορντό. Πάει να σε ρωτήσω. Να σε ακούω. Ξέρω, έχω ακούσει κόσμος παίζει για τις κάρτες. Επειδή τώρα δεν κάνουμε live, απλά το ρίχνω το θέμα. Όταν λες για τις κάρτες. Ναι, ότι σχηματίζουν power, ξέρω εγώ, 10 κίτρινες κάρτες. Ναι, 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 υπάρχει στο διαδίκτυο αυτό. Εσύ έχεις παίξει κάτι τέτοιο. Εγώ συγκεκριμένα, όπως το έχω αναφέρει και την προηγούμενη φορά, παίζω πιο πολύ με corner. Με corner, ναι. Δηλαδή, βγήκαν όμως. Βγήκανε τα corner, το over 10 που είχα πει στον ΠΑΟΚ και συνεχίζω. Στον ΠΑΟΚ όχι. Είχα πει 15, βγήκανε 14 για την ακρίβεια. Ναι. Για ένα κόρνερ δηλαδή χάθηκε. Και αυτή την εβδομάδα πάλι τον ΠΑΟΚ θα το παίξω στα κόρνερ. Να κοιτάξω βέβαια αν υπάρχει και στον ΟΠΑΠ, αν υπάρχει αυτός ο στοιχηματισμός, αλλά για το διαδίκτυο το over 10, over 11 θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό ποντάρισμα στα κόρνερ. Corner πιο πολύ παίζω, για να είμαι ειλικρινής, ίσως παίξω επόμενο goal, κάτι που γίνεται στο διαδίκτυο και θα ήθελα πάρα πολύ να γίνεται και στον ΟΠΑΠ αυτό, για να ξαναφέρει πάλι κόσμο, να ξαναγεμίσουν τα πρακτορία παίζοντας δελτία και όχι να βλέπουν μόνο τους αγώνες. Και σας κρατούμε και μια έκπληξη, αυτή θα την πούμε την επόμενη φορά.
σχετικά με την εκπομπή μας, σχετικά με πρακτορία, σχετικά με. Αυτό είναι έκπληξη. Κρατήστε το. Μην ρωτάτε με, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω, Στάθη, είπαμε... Μα και ότι με πιέζετε εμένα, και γενικά στο λέω. Και μια και έχουμε ακόμη το κουπόνι, βλέπω ένα παιχνιδάκι ακόμα, το Hercules Tenerife προς τον Άσο. Ηρακλής της Ισπανίας. Ο Ηρακλής της Ισπανίας, ένα 90 ποσοστό, ένα καλό Β' ποσοστό είναι. Β' Εθνική. Β' Εθνική, Β' Εθνική, όπως το λες ακριβώς. Εντάξει. Και ένα οβεράκι ακόμα, η Βαγεκάνο με την Αθλέτικο Μαδρίτης, ένα 55 βέβαια είναι το ποσοστό. Κάποιοι παίζουν, κάποιοι το απορρίπτουν, εντάξει, είναι... Κάποιοι τον παίζουν. Ξεφεύγεις πάρα πολύ από ό,τι βλέπω. Είπαμε να πάμε στη χηματική εκπομπή και... Δεν μπορώ, δεν καθιέμαι. Μήπως υπάρχει καμιά ενδιαφερόμενη για να έρθει εδώ για το Στάθη, γιατί βλέπω ότι άρχισε να γρεύουν τα πράγματα. Ναι, για το στοίχημα συζητάμε. Όχι. Συζητάμε για το στοίχημα. Νομίζω ότι τα είπαμε τάχη, ναι, της Κυριακής και τα βραδινά παιχνίδια του Σαββάτου. Και πάλι ένα μεγάλο συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να βγούμε πιο νωρίς. Να... Τα παράπονα σας στη διεύθυνση της... Ελπίζω ότι... Στο 2-3-14-0-15-8-14, πάρετε τηλέφωνο. Κράξτε όσο θέλετε. Ελπίζω ότι... Το σηκώσει υπεύθυνος εκεί πέρα. Ελπίζω ότι την επόμενη φορά να είμαστε λίγο πιο συνεπείς όσον αφορά και την εκπομπή, την ώρα της εκπομπής. Ναι. Ξαναλέμε πάλι... Κάποια τεχνικά προβλήματα μας αναγκάζουν να βγούμε κάτω από τέτοιες αντίξωες συνθήκες. Τώρα πότε θα είναι το επόμενο ραντεβού? Κατά Σάββατο. Πάσα πιθανότητα, κατά το άλλο Σάββατο μάλλον θα μας δούνε. Βέβαια, θα το υπάρχει και... Να το ποντάρουμε, πόσο απόδοση, 1,20. Εγώ θα έλεγα 1,60, να ανεβάσουμε λίγο την απόδοση, να έχουμε λίγο suspense λίγο. Το άλλο Σάββατο που λέτε λοιπόν να βγούμε, ελπίζω ζωντανά, και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι τα σχόλιά σας μπορείτε να τα γράφετε από κάτω. Εμείς θα απαντήσουμε. Ελπίζω να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και... Και κλείσαμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, ελπίζουμε. Λοιπόν, χαιρετάμε. Γεια σας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.